Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Τόσκα, τον πρώην υπουργό και υποστράτηγο εν αποστρατεία, να θυμίσουμε και την ιδιότητά του αυτή, έτσι. Καλή σας ημέρα, κύριε Τόσκα. Καλημέρα και στο ακροατέ σα, ακροατρία. Να ρωτήσω κάτι. Ήρθε ένα μήνυμα από έναν ακροατή και λέει: τι είναι βαλιστική πύραυλη? Πάμε στα τεχνικά. Βαλιστική πύραυλη είναι αυτοί οι οποίοι προγραμματίζονται με GPS από την βάση εκτόξευσης και στη συνέχεια δεν μπορούν να κατευθυνθούν αλλού, πάνε εκεί που τους έστειλες, να το πω απλά. Συνήθως πηγαίνουν, βγαίνουν έξω από τα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας και μετά με μεγάλη ταχύτητα πέφτουν πάνω στο στόχο, αλλά δεν κάνουν ελιγμούς, πάνε εκεί που έχουν προγραμματιστεί. Και γιατί αυτοί θεωρούνται, ας πούμε, ότι είναι πιο ισχυρά όπλα από κάποια άλλα? Γιατί όταν ακούμε ότι χρησιμοποίησε βαλιστικούς πυράβλους, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι διαφορά, θέλω να πω, το επόμενο στάδιο είναι η υπερηχητική πυραβλή, τους οποίους έχει μόνο η Κίνα και η Ρωσία και τώρα εμφανίζει να έχει και το Ιράν. Mm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πειραματίζονται, αλλά δεν τους έχουν σε χρήση ακόμη. Βλέπουμε στην Ουκρανία που πέφτουν πολλοί, η Κιντζάλ και άλλοι τέτοιοι πύραυλοι που εκτοξεύονται είτε από αεροσκάφη, είτε από το έδαφος, είτε από πλοία. Η περιηγητική τι σημαίνει, τους πιάνει το ραντάρ? Πηγαίνουν με ταχύτητες πάνω από 5 μαχ, δηλαδή πάνω από 5 φορές την ταχύτητα του ήχου, και έχουν και επιπλέον τη δυνατότητα ελιγμού, δηλαδή ελιγμή συν μεγάλη ταχύτητα τους κάνει λιγότερο τροτούς στα αντιπυραυλικά συστήματα, ναι, από κάτω. Είπατε και το Ιράν τέτοιους, από τη Ρωσία ή την Κίνα? Μειώνεται ο χρόνος της πτήσης πολύ. Αυτά το Ιράν τους έχει από τη Ρωσία ή από την Κίνα, ή έχει δικούς του πυράβλους τέτοιους? Λέει ότι έχει δικούς του. Τώρα, αν υπήρξε συνεργασία με κάποια άλλη χώρα. Τώρα υπάρχει από την άλλη μεριά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πολλοί λένε θα χτυπήσει το Ισραήλ. Τι σημαίνει χτυπάω ένα πυρηνικό πρόγραμμα? Καταρχάς, η συμφωνία για το σταμάτημα του πυρηνικού προγράμματος σταμάτησε επί Τραμπ, επί προηγούμενης κυβέρνησης Τραμπ, και από εκεί και πέρα το Ιράν έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει το πυρηνικό πρόγραμμα σε όπλα παρά μόνο για ειρηνική χρήση κτλ. Πλην όμως όλοι ξέρουν ότι είναι πολύ κοντά στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όπλα. Δηλαδή άλλοι συζητούν για θέμα εβδομάδων ή ακόμα και ημερών ο εμπλουτισμός για να φτάσει στο επίπεδο χρήσης, το πολεμικό επίπεδο χρήσης. Βέβαια από αυτή τη στιγμή μέχρι τη στιγμή που θα μπει σε κάποια βόμβα και τα λοιπά θέλει κάποιο χρόνο, αλλά φαντάζεστε ένα τέτοιο όπλο μπορεί να πηδώσει, να το πούμε απλά, να μπει πάνω σε ένα τέτοιο πύραυλο σαν και αυτούς που έπεσαν χθες στο Ισραήλ. Άρα μέσα σε 7 λεπτά, 7 με 10 λεπτά μπορεί το Ιράν να προσβάλλει το Ισραήλ και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του Ισραήλ στην περιοχή, γιατί φανταστείτε να πέσει κάτι τέτοιο. Όμως εδώ... Πώς θα, στρατηγέ, να ρωτήσω κάτι, πώς θα μπορούν να χτυπηθούν τα πυρηνικά, μάλλον εκεί που γίνονται οι έρευνες του Ιράν? Πρέπει να πάει αεροπορία από το Ισραήλ, γίνεται με πυράβλους, πώς χτυπιούνται, λέω στρατιωτικά τώρα, έτσι, την τέχνη σας. Κυρίως με αεροσκάφη, είναι μεγάλη απόσταση, είναι γύρω στα 1500 χιλιόμετρα, από το Ισραήλ μέχρι το Ιράν, ή με συστήματα, με πυράβλους κρούζ που έχουν και φυσικά οι Αμερικανοί στα πλοία τους στην περιοχή, και μπορεί να πλήξουν τις εγκαταστάσεις αυτές. Βέβαια, αν πληγούν οι εγκαταστάσεις αυτές, φαντάζεσαι ότι θα υπάρξει και πιθανή διαρροή ραδιενεργού υλικού, ραδιενέργειας, και στη συνέχεια είναι ζητούμενο το τι θα γίνει αν μπορέσουν να τις καταστρέψουν, γιατί προφανώς ήταν και κάτω από το έδαφος, έχουν βαθμό προστασίας. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, πέρα από τα πυραυλικά του συστήματα, δεν είναι καμιά μεγάλη στρατιωτική δύναμη, έχει 400.000 στρατό, αλλά από εκεί και πέρα η αεροπορία του είναι πολύ ασθενής, έχει αεροσκάφη της εποχής του Σάχη, δηλαδή της δεκαετίας του 70, και επομένως στηρίζεται κύρια σε αυτά τα πυραυλικά συστήματα και στο μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Λένε πολλοί αναλυτές ότι σε ένα καταμέτωπο πόλεμο, όπως γίνονται σήμερα οι πόλεμοι διαφορετικά από το παρελθόν, το Ισραήλ είναι ανίκητο με το Ιράν και γι' αυτό το Ιράν διστάζει, είναι έτσι? Το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλη
δύναμη αεροπορική. Με τα αεροσκάφη τα F-35 μπορεί να χτυπήσουν από μεγάλη απόσταση και με τα άλλα αεροσκάφη τα δυτικά. Ενώ τόσα χρόνια η Ρωσία βοηθούσε το Ιράν με το σταγονόμετρο. Το βοηθούσε με αντιαεροπορικά συστήματα, αλλά δεν το βοηθούσε. Δεν έχει δώσει σύγχρονα αεροσκάφη. Αεροπλάνα, ας πούμε, που έχει δώσει σε άλλες χώρες. Δεν έχει δώσει στο Ιράν, γιατί προφανώς έπαιζε μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο η Ρωσία εξωτερικής πολιτικής, με καλές σχέσεις με το Ισραήλ και δεν ήθελε να διαταράξει την ισορροπία που υπήρχε στην περιοχή. Τώρα όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χθες ήταν ο πρωθυπουργός της Ρωσίας στην Τεχεράνη. Η επίσημη ανακοίνωση έλεγε ότι θα συζητήσουν αγροτικά προγράμματα και οικονομικά, αλλά αν είναι δυνατόν να μην συζητήθηκαν. Μάλλον δεν θα συζητήσουν για μπάμιες και μαρούλια. Ποιος το πιστεύει, ναι. Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, να σας ρωτήσω το εξής. Είδαμε τη στάση του Ερντογάν χθες, ο οποίος είπε ότι θα απαντήσουμε στο Ισραήλ για αυτό το οποίο έκανε στο Λίβανο. Εσείς πιστεύετε ότι είναι λόγια ή πιστεύετε ότι η Τουρκία μπορεί να εμπλακεί πιο ενεργά στην κατάσταση? Μια εκτίμηση θέλω από εσάς. Η Τουρκία εδώ και χρόνια είχε ζητήσει από το Ισραήλ να στείλει στρατό στη Γάζα σαν ειρηνευτική δύναμη, όπως θέλει ας το πάρει ο καθένας. Ναι. Αυτό ίσως και μια αποκάλυψη, ίσως μου το είχαν πει οι ίδιοι Ισραηλινοί επίσκεψη στην περιοχή. Ναι. Επομένως εδώ και χρόνια ήθελε να προστατεύσει τα συμφέροντα των σουνιτών της περιοχής, αλλά ήθελε να εξυπηρετήσει και τα τουρκικά συμφέροντα. Τώρα διαγράφεται μια καινούργια κατάσταση στην περιοχή, όπου βλέπουμε τώρα, εδώ και καιρό η Τουρκία έχει αρκετά στενές σχέσεις με άλλες χώρες, όπως όχι δυτικές, όπως η Κίνα, η Ρωσία, ακόμη και το Ιράν. Και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Δύση και με το ΝΑΤΟ έχουν ψηθανθεί. Μάλιστα η Τουρκία θέλει να μπει στους BRICS και αυτό έχει φέρει δυσαρέσκεια στη Δύση. Δηλαδή βλέπουμε μια Τουρκία που παίζει από εδώ και από εκεί, αλλά κυρίως αυτόν τον καιρό παίζει περισσότερο με τις χώρες τις μη δυτικές. Είτε απειλές είτε όχι, διαγράφεται μια καινούργια διαχωριστική γραμμή με την Τουρκία και το Ιράν στην περιοχή και τη μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να στηριχτεί η Δύση και κύρια οι ΗΠΑ που είναι το Ισραήλ. Οι άλλες αραβικές χώρες βλέπουμε σιγά σιγά απομακρύνονται. Βλέπουμε την Αίγυπτο να αγοράζει κινέζικα. Η Αίγυπτος δεν έχει ένα ενδιαφέρον στάση της Αίγυπτου, γιατί σωστά το σημειώνεται. Άρα η Τουρκία τώρα, η Τουρκία τώρα θα κινηθεί ή θα απλώσει τώρα ή κάνει κάποιο παιχνίδι από τα γνωστά παιχνίδια που κάνει η Ερντογάν? Μην τα βλέπουμε όλα στο βραχυπρόθεσμα. Ας τα δούμε σε λίγο μακρός χρόνου. Αυτή τη στιγμή τι προσπαθούν να κάνουν? Ενισχύουν το Ισραήλ για τους γνωστούς λόγους. Γιατί ενισχύουν το Ισραήλ? Γιατί, για τους λόγους που έδειξε ο ίδιος ο Νετανιάχου με τους δύο χάρτες που παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο ένας χάρτης είχε μια περιοχή ελεγχόμενη από το Ιράν και έλεγε Κατάρα από πάνω σαν επικεφαλίδα, και ο άλλος χάρτης έδειγνε μια περιοχή χωρίς το Ιράν στην κατάσταση που είναι σήμερα, με έναν άξονα που έφευγε από την Ινδία και ερχόταν διαμέσου του αραβικού κόλπου στην Ευρώπη. Άρα η επιδίωξη είναι να μπει η Ινδία σε αντιπαράθεση του Belt and Road, του κινέζικου δρόμου του μεταξιού, ας πούμε, προκειμένου να η μειωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή και η μειωμένη παραγωγή της Δύσης να αντισταθμιστεί με την Ινδική. Δεν φαίνεται, γιατί και η Ινδία παίζει το δικό της παιχνίδι. Μάλιστα, είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα. Είναι πολυπιθέστερη. Είναι μπλοκή, είναι όλος ο κόσμος. Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκος Τόσκας.